σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ. Ξανά μαζί. Εδώ από το κλειστό του Μπουρναζίου. Οι Retirees αντιμετωπίζουν τους Phoenix Bams για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του κυπέλου, του μπασκετάκι Cup, για τη φάση των ομίλων. Εννοείται, μπορούμε να πούμε ότι οι Bams είναι αδιάφοροι. Μπορώ να τονίζω ότι είναι λίγο αδιάφορο το παιχνίδι, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι ομάδες θα το εκμεταλλευτούν έτσι όπως μας είπανε. Καθώς τα πρωταθλήματά τους ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα, το κύπελο θα είναι πιο μεσοβδόμαδα κάποιες φορές, το πρωτάθλημα ξεκινά, Evolution, Master και Evolution αντίστοιχα οι δύο ομάδες, μια κατηγορία χωρίζουν. Θα πούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων και θα ξεκινήσουμε από τους Retirees, που είναι η μαύρο πορτοκάλι με το 16, είναι ο Πλεξουσάκης, ο οποίος είναι αυτός που κρατάει και ανεβάζει την ομάδα του. Με το 15 είναι ο Στόλης, με το 33 ο Σκοπελίτης. Βέβαια θα φτάσει στον αφύλακτο Σαρί. Αυτός θα στοχίσει και με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει το φάουλ, το νούμερο 8, που είναι ο Τσιλάβης. Και για τους MOV με το 34 είναι ο Κοβάτσος, με το 77 ο Μοσκόφογλου. Με το 5 ο Λαδάς. Και ποιον ξεχνάω, με το 16 είναι ο Μπαλτζόγλου. Έχει την μπάλα. Σκοφογλού μέχρι μέσα, πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. 0-2 και μία συμπληρωματική βολή για τον Σκοφογλού Βασίλη, ο έκανε πολύ ωραίο lay-up, ωραία διείσδυση. Και με το ένα χέρι έκανε το 0-2, χάνει την βολή προς τον ευνηδιασμό. Retirees, Λαβής, και θα σηκωθεί, θα στοχίσει, παλεύει εκεί, ο Σκοπελίδης δεν κατάφερε. Βάζει ο Λαδάς. Ο Σκοφογλου που ζήτησε, πήρε θέση στη ρακέτα, εκτέλεσε άστοχα. Rebound από τον Τσιλάβη. Τους κατεβάζει ο ίδιος την μπάλα. Τους ελευθέρωσε τον Σκοπελίτη. Μπάλα έφυγε, ο Τσιλάβης προσπάθησε εδώ φάουλ. Παραδέχεται. Έτσι που μας είπε, είναι και το χέρι ο Τσιλάβης. Παλτσόβλιο πανέφερε. Όπως είπαμε και πριν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον στο μπασκετάκι κάπαλα. Γιατί όχι, οι δύο ομάδες θέλουν να τρέξουν, θέλουν να βγάλουν, θέλουν να δοκιμάσουν πράγματα. Η σεζόν είναι μεγάλη και μακρόστενη, δηλαδή. Με πολλά παιχνίδια και με πολλούς πολύ ανταγωνιστικούς ομίλους, θα έλεγα. Είναι πολύ δυνατή η ομίλη και των δύο ομάδων στις
κατηγορίες τους. Ωραία, εδώ θα μπει το καλάθι από τον Σκοπελίτη και θα πάρει και την βολή. Θα την χάσει όμως. 2-3. Σε αυτά τα πρώτα 3 και 10 δευτερόλεπτα. Λαβάς. Και ωραία εκεί. Ο Λαβάς ξανά. Αφήνει να μπει μέσα, βγάζει έξω. Από την κορυφή εκτέλεση για Τριχιανή. Airball. Στη λήξη του χρόνου επίθεσης ο Οτόβουλος. Βγάει πάσα. Στόλης. Ζητά και παίρνει ο Σαρής. Με πλάτη έβγαλε μια πάσα ο Στόλης. Έχει 4 δευτερόλεπτα για επίθεση. Στη λήξη airball. Το σούτ του Πλεξουσάκη, το 2-3 παραμένει και σε αυτό το λεπτό. Και βάζει Μπαλτζόγλου. Ωραία, θα πασάρει στον Λαβά. Ψάχνει επιλογές. Βρήκε τον Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος με πλάτη. Δεν περίμενε κανένας. Πρέπει να σουτάρουν. Θα σουτάρει, θα μετρήσει. Όχι. Έχει λήξει ο χρόνος επίθεσης ως μη γενόμενη η φάση αυτή του νομίζω ήταν του Λαδά. Ο Βατσός βγήκε έξω. Άστοχο, rebound του Λαδά, θέλει να τρέξει, ανεβαίνει 2-2, θα πάει μέχρι μέσα, περάσει για τους 2, θα κάνει τελείωμα άστοχο, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει. Εδώ, άμεση εκτέλεση, 4-3 μπροστά η Ριδαϊρής. Με τον Σκοπελίτη. Μπαλτζόγλου πήρε θέση εκεί και με το ένα χέρι ανέβηκε αλλά στόχισε ο Μοσκόφογλου και γρήγορο στον ευνηδιασμό ο Σκοπελίτης ξανά κάνει το 6-3. Λαβάς. Βάτσος με πλάτη, ωραία έκοψε, κλείστηκε, δεν πήρε το φάουλ, θα τρέξει ο Τσιλάβης, άρχιε το φάουλ και αλλαγές θα έχουμε για τους Μπαμς. Και θα περάσει το παρκέ, μετά το Ταϊμάν τον Ανογάδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή για το τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου. Μπαλά έφυγε για λίγο από τον Τσιλάβη, αυτός την κράτησε. Τσιλάβης βρήκε χώρο, έβγαλε έξω Σκοπελίτης με μεγάλη καμπύλη εκτέλεια στοχή. Με δεύτερη προσπάθεια δεν μπόρεσε ο Πλεξουσάκης και γρήγορα μέχρι το λέει θα αφήσει την μπαλά στο καλάθι. Ωραία ο Δεδούσης για το 6-5 με το που μπήκε στο παρκέ σκοράρει ο Δημήτρης Δεδούσης. 6-5. Όπως έχει κλειστεί αλλά απέφυγε και τους δύο αντιπάλους ο Πλεξουσάκης, έκανε το 8-5 διαφορά ξανά στους 3. Ο Δεδούσης ένα
προσπαθεί να τρυπώσει, Φρέρης, κλείστηκε, ωραία πάσα, φάουλ, χαμηλά, πάνω στον Μοσκόφογλου. Για τρεις, μέσα, 8, όλα πρώτη πόντι και για τον Φρέρι. 8-8. Τριών πόντων αστοχή, δεν θα απαντήσει ο Λάβης. Βιασμό, θέλει να τρέξουμε, την κράτσα αλλά την έδωσε σε αντίπαλο. Βιάστηκε λίγο παραπάνω εδώ ο Γαβ. Πέρασε όποιον ήθελε αλλά πήρε το φάουλ στην αρχή της φάσης ο Τσιλάβης. Επαναφορά. Λάβης φεύγει εκεί, κάτι έξω. Ωραία πάσα, έξυπνη, αλλά ο Μοσκόφογλου είναι εκεί και έκλεψε. Και ο Φρέρης βγάζει έξω, Μοσκόφογλου. Κακή πάσα του και κατοχή περνά για τους Πορτοκαλομαύρους. Και ετοιμάζεται να μπει και ο Ράπτης στο παρκέ. Να ξεκούρασει λίγο τον Μοσκόφογλου. Τσιλάβης. Τα και παίρνει εκεί ο Σκοπελίτης που θα πάρει και το φάουλ και δύο βολές. Πολύ δυνατός ο Κωνσταντίνος Σκοπελίτης. Μέσα η πρώτη. Δύο στις δύο από τον Σκοπελίτη Κωνσταντίνο για το 9-8. Και να πάρει και κάποιες ανάσες. Κάτι ο Φρέρης. Δεδούσης. Ο Γαβί, ο Δεδούσης προτίμησε να εκτελέσει για τρεις, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Απευθείας εκτέλεση για τρεις, Στεφάνη. Και μαζεύει το rebound. Εδώ έβαλε το χέρι του και κόψε. Τώρα βγαίνουν 2 με 1 τον ευνηδιασμό και περιμένουν στο πελί. Τη σταματά, τελειώνει τη φάση εύστοχα τον ευνηδιασμό για το ο Σκοπελίτης Μάριος για το 18. Κάθηκε η κατοχή, την έκλεψε, αλλά βάζει εκεί το χέρι του έξυπνα ο Κοβάτσος στον Κτιστάκη. Ο Τσιλάβης 3 στη λήξη για 3 σερβόλ. Αυτό είναι
Ρετζάκη. Το δεύτερο απομένουν. Πρέρις. Στην πάσα ο Ράπτης. Θα πάρει φάουλ στο 0,07. Απλό φάουλ είναι. Για να δούμε τι θα σκαρφιστούν εδώ οι Bams. Θα φτάσει το Φρέιρι, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. Όσο είναι γενόμενη η φάση. Λήξη πρώτης περίοδου 12-8. Επιστρέψουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ από το χρυσό του Μπουρναζίου. Δεύτερη περίοδος ξεκινά. 12-8 μπροστά πάντα στο σκορ. Κλέβει απευθείας μέχρι το lay-up. Ευστόχη ο πολύ γρήγορος της Τάκης. 14-8. Μάτσε έβγαλε έξω. Τριών πόντων ο Ράπτης, δεν μπορεί, όχι δεν είναι ο Ράπτης, είναι ο Φρέρι, συγγνώμη. Λάβης. Λαρετζάκης. Μπήκε μέσα εκεί για να δώσει τις μάχες του κάτω από τη ρακέτα. Ο Σκοπελίδης, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Γρήγορα ο Δεδούσης που κρατά. Και ηρεμή. Ο Ράπτης. Κακό τελείωμα εδώ. Τον κράτησε εδώ. Σκοπελί της απευθείας δεν μετρά. Στάκης. Σταμάτησε, έβγαλε έξω. Για δύο το σούτ του Σκοπελίτη άστοχο. Παντελή. Σκοπελίτη. Του Μάριου, συγγνώμη. Φρέρις. Φρέρις, ωραία προσποίηση. Πάσα το όμως πάει στα χέρια του αντιπάλου του Ζηλάβη συγκεκριμένα. Το στέλνει να πάει μέχρι μέσα, θα πασάρει ωραία. Σκοπελίτης εκτέλεσε μεγάλη καμπύλη μέσα για το 16-8. Double score για τους Ριτερείς. Στα μιλά ο Ράπτης με το ένα χέρι. Δεν μπορεί ούτε τώρα. Τσιλάβης. Στα πόδια του Ράπτη. Στολής. Τον για το Σκοπελίτη που έχει πάρει θέση, θα γυρίσει. Πάλεψε και πήρε ο αδερφός του. Η λήξη, δεν μπορεί ο Σκοπελίτης. Μάζεψε ένα σκουπίδι, έχασε με δεύτερη φάουλ. Δύο βολές για τον Κωνσταντίνο Σκοπελίτη. Δύο στις δύο. Κωνσταντίνος Σκοπελίτης. Δεδούσεις από τους ΟΒ. Φρέρις εκτέλεσε άμεσα στο χάος. Κοπελίτης μάζει άλλο ένα rebound και γρήγορο τον εμβριασμό της Τάκης. Εκτέλεσε τριών πόντων, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα του Σαρή.
δεδούσεις, πάλαξε κατεύθυνσης, τρυφογύρισε μέχρι να βρει επιλογές. Αϊψός εκεί δεν τον έβλεπε. Ο Κωτόπουλος, τότε μια χαμένη μπαλιά εδώ. Στόλης, ξαναπήρε, κορυφή περιμένει. Στόλης προτιμά να βγάλει έξω στο σαρί, αυτός θα εκτελέσει για τρεις από την κορυφή, μπάλα να πηδά και βγαίνει. Δεδούσεις τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κακή η πάσα του που θα κοπεί και θα βρει αντίπαλο τρυφογυριστά. Παρεμβαίνει και ο Φωτόπουλος. Φρέρης. Κιστάκης σταμάτησε, εκτέλεσε, στοχισε. Ηρεμή, εκτελεί κι όμως άστοχα. Βημάτων, τριών πόντων σουτ άστοχα από τη γωνία. Μάζεψε ο Ράπτης. Ο Φρέρης κράτησε, εκτέλεσε με ταμπλό, δεν μπόρεσε. Τώρα ξανά η Ρεδερίζ. Γρήγορα, άμεση εκτέλεση, αστοχή του Σκοπελίτη. Ο Δεδούς θέλει να ρεμίσει. Μόνος του εκεί, αστοχή ο Ράπτης. Δεν είχε μάλλον οπτική που βρισκότανε. Κατά διασμό, τι time out. 4,5 λεπτά, στρέφουμε και τεχνική ποινή. Μετά τα εμάτια του κλώσου, ψηφική μπάλα. Στρέφουμε. Επιστροφή από το time out. Μόνος του εδώ ο Μοσκόφογλου. Κοιτάει το σύστημα που θα παίξουμε. Κιστάκης μέχρι το lay-up με το αριστερό, η μπάλα του κάνει το χατήρι. Ωραία αυτή η διείσδυση του Στόλη. Μέσα κόβεται αντικανονικά ο Λαβάς. Έχει όμως την ευκαιρία για δύο βολές. Μισό να φέρνουμε την μπάλα τώρα γιατί έχει πάει πίσω από την κερκίδα. Ψάχνει. Αχνά φαίνεται. Θα έχουμε μία αναμονή να φέρουμε την μπάλα. Η μπάλα βρέθηκε και τώρα είμαστε έτοιμοι να μεταφερθούμε στην γραμμή των βολών με τον Λαβά. Να πούμε και ένα μπράβο στον Στόλη που έκανε τον κόπο να φέρει την μπάλα. Ευχαριστούμε. Πρώτη άστοχη. Δεύτερη 18-11. Το σύστημα εδώ που θα παίξει η ομάδα του Κτιστάκη.
εδώ για Ρετζάκης. Δεν βρήκε και συμπαίχτητη πάσα, οπότε κατευθύν πέρα για τους ΜΟΟΒ. Ο Κοβάτσος. Υψώνει. Νομίζω έχει πατήσει εκεί. Η γραμμή δεν φάνηκε τόσο καλά στο replay. Εδώ έφυγε η μπάλα, αλλά την ανέκτησε ο Λαρετζάκης. Καλά κάπου χτύπησε. Στα χέρια του Κοβάτσο, ο οποίος δεν έχει λίγο να πονάει στο δάχτυλο. Καλά είναι. Εδώ εκτελεί άμεσα ο Λαρετζάκης, άστοχα όμως. Κοβάτσος. Κοιτάξτε να είναι από το χτύπημα στα χέρια. Κοβάτσος θα μπει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη βάση με το ταμπλό. Όχι με, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πήγε για το κλέψιμο, αλλά δεν το πήρε ο Λαβάς. Στον ευνηδιασμό γρήγορα μέχρι το layup, άστοχα. Ο Σκοπελίτης με το δεξί δεν μπορεί ούτε με την δεύτερη. Αλλά μαζεύει το rebound ο Κτιστάκης. Καρετζάκης, λίγο ρυθμό αποκτά για το παιχνίδι. 2,5 λεπτά για λήξη πρώτου ημιχρόνου. Στόλης 14 για επίθεση. Τώρα βγάζει έξω ο Λαρετζάκης. Πάει από τον κεντρικό διάδρομο, αφήνει την μπάλα σε airball. Rebound και γρήγορο, θέλει να τρέξει. Αν μπορεί εκεί να ελευθερωθεί, το κάνει ο Λαδάς. Με μια σταυρωτή και μια δεύτερη. Πάλι έξω ξανά ο Λαδάς. Σκοφογλου πήρε θέση, ο Λαδάς προτίμησε να βγάλει έξω σου τριών πόντων. Άστοχο όμως από τον Φωτόπουλο. Και τώρα η σειρά των Ριταϊρής να επιτεθούν. Κτιστάκης με το δεξί, δεν μπορεί. Μοσκόφογλου το rebound. 1:40 για λήξη πρώτου ημιχρόνου. Ωραία η πάσα. Δύσκολο αυτό που επιχείρησε να κάνει ο Κοβάτσος. Δεν είχε γεωπτικό. Σκοπελίτης τώρα. Κυρεμή. Τα απέναντι στην αδύνατη πλευρά. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Πλετσουσάκη. Ο Λαδάς. Τόπουλος. Κυρεμά. Σκοφογλου. Για δύο που πατά. Όχι. Σε ο Σκοπελίτης απευθείας με δεύτερη θα βάλει το καλάθι, θα μαζέψει του Σκοπελίτη το άστοχο σου το Πλετσουσάκη. Θα κάνει το 20-11 και διαφορά φτάνει στους 9 ποντούς πριν την αναπαυλά. Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα το δεκάλεπτο. Εδώ δεν είδε και του κλέψε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Συγχαρητήρια δίνει στο στόλι ο Πάγκος. 22-11 double score τώρα. Φορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό. Τους 11 συγκεκριμένα. Λαβάς. Μπαλτζόγλου, κάποιος θα σουτάρει, θα σκοτάρει, αλλά θα στοχίσει. Το rebound και αυτό το τελευταίο καλάθι πριν την ανάπαυλα του Μοσκόφογλου κάνει το 22-13. Θα επιστρέψουμε σε λιγότερο από 10 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Επιστροφή, δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινά ο Ζουζάιρης να είναι στην επίθεση και μπροστά στο σκορ. Και Βάς τελεί, μάλλον χωρίς να βλέπει ο Τσιλάβης.
Ολλάδας. Πήρε θέση και έκοψε ωραία. Ολλάδας προσποιήθηκε. Κόπηκε αντικανονικά, με φάουλ δηλαδή, από τον Λαρετζάκη. Δύο βολές. Ήθελε να εκτελέσει ο Ολλάδας. Η πρώτη είναι άστοχη. Μέσα η δεύτερη, 22-14. Τι στάχτης. Εδώ θα παίξουμε. Τι στάχτης ξανά, άλλαξε κατεύθυνση, πήγε από τα αριστερά, έβγαλε έξω. Άμεση εκτέλεση, δύο πόντων, εύστοχη. Από τον σκοπελίτη Μάριο. Το 4-14. Και λέει το πήρε ο Φρέρης. Ο Φρέρης πέρασε, αστόχησε, ο Γαμ γρήγορα. Ο Βοβλου πήρε το φάουλ. Πρώτη δεν αγγίζει καν το Στεφάνι. Η δεύτερη καλύτερα εκτελεσμένη αλλά όχι εύστοχη. Τσιλάβης κατεβάζει. Ζήτησε ο Σκοπελίτης με πλάτη, παρενέβη εκεί ο Λαβάς, του πήρε την μπάλα, αλλά η κατοχή θα παραμείνει για τους γηπεδούχους. Μισό λεπτό γιατί έχει χτυπήσει ο Σκοπελίτης. Χτύπησε να δούμε. Να ξεκώνει δίνει τον μπαντάκι, μάλλον δεν έχει να χτύπημα λίγο πίσω. Στο δικέφαλο είδα. Κάνει εδώ και εδώ καλά. Προς καλό, όλα καλά. Τσιλάβης. Εκτέλεσε, αστόχησε. Φάουλ. Πάς. Αστή Πάσκα, απευθείας εκτέλεση με μεγάλη καμπύλη από τον Μοσκόφογλου, 24-16. Αλλά θα γυρίσει, Τσιλάβης. Λαρετζάκης για τρεις. Λαβά στο rebound. Ωραίο, Λαβάς. Ο Γαβ. Σκοφοβλου. Φωτόπουλος. Ο Λαβάς που προσποιήθηκε. Βγήκε ο Λαρετζάκης, μπαλά έφυγε. Ο Φρέρης εκεί, 3, το φλότερ δεν μπαίνει, άτυχη στιγμή, αλλά... Εντάξει.
Καβάδας. Ο Φρέρης για τρεις. Τώρα θα το βάλει 24-19. Εδώ έχει πάρει το φάουλ ο Λεκουσάκης. Είναι το φάουλ που κάνει ο Φρέρης, θα πρέπει να προσέξει γιατί τα τρίποντά του είναι πολύ τιμά. Σου για δύο άστοχο. Τσιλάβης με το ένα χέρι, δεν παίρνει μπάλα, με δεύτερη δεν μπορεί. Το Βογλού μάζεψε. Φρέρης απέναντι στον Λαδά. Ο Λαδάς κάτω από τα πόδια τρίπλα. Φρέρης ζήτησε ξανά. Φρέρης Φωτόπουλος για τρεις. Στεφάνη. Τρεις με τρεις τον ευνηδιασμό. Πλεξουσάκης προτιμά να μπει μέχρι μέσα και ο Λαδάς θα του πάρει και τώρα ανεβαίνουν ένας με δύο. Περιμένει και ενισχύσεις, είναι ένας με τέσσερις και τώρα ανεβαίνουν οι Μοβ με τον Λαδά. Έφυγε μπάλα το Φρέρι, κράτησε, έχει πέντε. Ο Γαβ θα μπει μέχρι μέσα. Θα μπορέσει να ευστοχίσει. Πλεξουσάκης. Πιστάκης. Αλλά δεν περνάει και χρειάζεται στα πόδια του Μοσκόφογλου. Time out. Στα 5,5 λεπτά της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε λίγο τώρα με ένα λεπτό. Επιστροφή. Πιζιοσαρής. Λογές, έκοψε ωραία, αλλά Ρετζάκης έχασε για λίγο την κατοχή. 5 για επίθεση. Άμεση εκτέλεση για 3. Αστοχή από τον Σαρή. Rebound του με του Μοσκόφογλου. Βεδούσης. Καστή, Μοσκόφογλου, ωραία, γαβ. Κάπως Λαδάς με το δεξί αστόχησε στο lay-up. Προσπάθησε αλλά δεν πήρε. Παλακόπηκε από τον πολύ μαχητικό Κοβάτσο. Δεδούσης για τρεις με μεγάλη καμπύλη μέσα. 24-22. Η διαφορά μειώνεται στους τρεις. Επιστροφή από το μείον 11 για τους Phoenix Bams. Απομένουν 4,5. Ο Πελίτης για τρεις για να απαντήσει, όχι θα κάνει airball. Λαδάς, σκαστή πάσα, ο Δεδούσης παίρνει το φάουλ και δύο βολές. Και αλλαγές. Δύο. 24-23, 4 λεπτά για λήξη τρίτης περίοδου. Ένα χαμηλό σκορ για τρίτη περίοδο. Σκοπελίτης από κάτω είναι ανίκητος, 26-23. Έχει πέσει
και επιθετικό φαουλ. Να πάει εκεί ο Τσιλάβης, είναι αυτός που κατεβάζει. Ίδιος Κοπελίτης. Λεξουσάκης εκτελεί, δεν μπορεί, ο Δεδούς μαζεύει και κατεβάζει, δίνει στον Κοβάτσο. Κοβάτσος με τον Σκοπελίτη. Ο Σαρίς δεν έκλεισε και άφησε αμαρκάριστο εκεί τον Μοσκόβογλου, ο οποίος άμεσα εκτέλεσε για το 26-5 για 3 λεπτά. Στόλης. Σουσάκης παίρνει το φάουλ, δύο βολές. Ο Πλεξουσάκης εκτελεί την πρώτη με ηρεμία και ευστοχία. Δύο στις δύο, 28-25. Και έχασε την κατοχή εδώ ο Λαδάς. Σούσης. Ο Λαδάς που ελευθερώθηκε και εκτέλεσε άστοχα. Λεξουσάκης έτρεξε αλλά δεν τον είδε. Σκοπελίτης. Συλλάβης, η μπάλα έφυγε από το Σκοπελίτη. Και για τους μαύρους η κατοχή. Έχει βρει στα πόδια του Κοβάτσου εδώ, άτυχος ο Κοβάτσος. Εδώ έφυγε η μπάλα από τον Πλεξουσάκη. Κοβάτσος, Λαδάς στη γωνία. Ο Ράπτης έχασε την κατοχή, το πήγε μόνος του και δεν δικαιώθηκε. Ωραία πάσα μέχρι το lay-up, δεν μπαίνει το καλάθι, θα ήταν εδώ. Μια εξαιρετική συνεργασία που θα ανέβαινε σε πολύ ωραίο play αυτό. Θα ανέβαινε, εγώ θα το στελά. Αλλά μας κάνει την ατυχία η μπάλα, μας φέρνει εδώ πέρα και δεν μπαίνει το καλάθι του Τσιλάβη. Θα πάρει όμως το φάουλ και δύο βολές. Κάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Άχι, δεν μετράει βολές, πατούσε τη γραμμή. Πατούσε τη γραμμή εδώ, Τσιλάβης. Για δύο αστοχά, όμως είναι εκεί για να ανακτήσει την κατοχή ο Λαδάς. Ο Δεδούς είχε αντρέα την κορυφή. Ο Λαδάς στο rebound. Ο Δεδούς ζήτησε 45. Ο Λαδάς προτιμά να φέρει τον Μοσκόβογλου. Ο Λαδάς απέφυγε, πήγε από τα αριστερά, σταμάτησε, εκτέλεσε σαν πάσα. Δεν πέρασε όμως από τον Σκοπελίτη εκεί. Ο Στόλης ζάλισε λίγο τον Λαδά, ο Στόλης κράτησε, γύρισε ωραία, αλλά αστόχησε και με δεύτερη θα βάλει το καλάθι τελικά ο Τσιλάβης για το 30-25. Λαδάς, ο Στόλης το παρεμποδίζει εκεί, ο Λαδάς θα κρατήσει. Δεδούσης. Πέφυγε ωραία, μπήκε μέχρι μέσα, πήρε το φάουλ, δύο βολές. Με κατεβασμένα χέρια ήταν ο Κτιστάκης.
Μέσα η πρώτη. Τριάντα 27. Τριών πόντων Στεφάνη και στα χέρια του Ράπτη. Λαβάς. Λαβάς κρατά 9. Ο Ράπτης προσποιήθηκε, μπήκε μέχρι μέσα, του φύγε η μπάλα, την ξαναπήρε. Ο Ράπτης δεν μπόρεσε εκεί. Πάλι το πήρε πάνω του, 15 δεύτερα για επίθεση, τώρα 12. Τσιλάβης. Όλη την επίθεση, όσοι απομένει, δεν θέλουν να εκδηλωθεί ευνηδιασμός από τους αντιπάλους. 3. Ο Τσιλάβης πέρασε, πήρε το φάουλ και σε νεκρό χρόνο θα εκτελέσει δύο βολές. Έξυπνο μάλλον μπορούμε να πούμε εδώ το του Κοβάτσου. Δεν μπήκε το καλάθι, μας θα πάρει τις βολές. Κάνει την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη, 31-27. Ας μην γενόμενη φάση φυσικά. Τέταρτο δεκάλεπτο, 31-27. Στρέφουμε. Γύρισαμε λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, 31-27. Όχι το υψηλότερο σκορ, μόλις 58 πόντι και για τις δύο ομάδες αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Για τώρα αρχίζει από τα 31 μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο. Κοβάτσος, για να δούμε. Ο Δεδουσής. Το εκτελεί για τρεις ο Δεδούς χωρίς ισορροπία. Στόχισε. Και γρήγορα Τσιλάβης μέχρι μέσα, ούτε τώρα το lay up. Ανακτά την κατοχή, σκοπελή της βρήκε τον αδερφό του. Αυτός προσποιήθηκε, εκτέλεσε, πήρε θέση κάτω από τη ρακέτα. Δεν το έβαλε. Κοφογλου. Κοφογλου που έμεινε αφύλακτος από την κορυφή της ρακέτας, δεν το έβαλε. Τσιλάβης. Τσιλάβης ξανά. Σκοπελίδης Μάριος. Ο Τσιλάβης. Δεν υπάρχει φάση. Φάουλ του Κανού. Του Μπαλτζόγλου. Και ο Κοβάτσος και πήρε. Δεν υπήρχε κάποιο σφύριγμα. Δεν ξέρω τι θα μάθει ο Κοβάτσος. Μπορεί λίγο να τρέξει. Όμως θα είναι σχεδιασμό. Δεδούσεις. Κοβάτσος με τον Κοπελίτη βγάζει έξω. Ο Τσιλάβης μάζεψε γρήγορα τον ευνηδιασμό. Τιστάκης λέει άστοχος ευνηδιασμός εδώ. Καλή συνεργασία κτιστά και ο Στόλης δεν έβαλε το lay-up. Άμα πήγαινε με το αριστερό μπορεί να το βάζε. Κρατά. Το Βόγλου. Καλή σκέψη. Κατάλαβε τι πήγε να γίνει και έκοψε. Στόλης. Κοβάτσος έπαιξε με το ταμπλό, αλλά η μπάλα δεν έχει χτυπήσει στη Στεφάνη. Αυτό ήταν εξαιρετικό play του Κοβάτσου. Άμα είχε δύο δευτερόλεπτα παραπάνω θα μέτραγε. Ωραίο αυτό το play.
Κοπελίδης πήρε θέση και έβαλε το καλάθι από κάτω. Εντάξει, έχουμε πει να νικητός. Ξέρει καλά τι πάει να πει προστάρισμα. 33-27. Για 2, εύστοχος ο Δεδούσης, 33-29, 7 λεπτά απομένουν. Για 3 ο Σκοπελίτης βάζει τρίποντο, εκτός από τη μεγάλη βοήθεια που έχει προσφέρει κάτω από το καλάθι, βάζει και τρίποντα πίσω από τη γραμμή των 6-75, 36-29. Ο Τόπουλος, Μπαλτζόγλου, Κοβάτσος με τον Σκοπελίτη. Έχει πατήσει τη γραμμή ο Κοβάτσος. Όχι, έχει γίνει φαουλ. Σουτάκι το έχει ο Μοσκόφογλου και το έχει αποδείξει πάμπολες φορές αυτό το παιχνίδι. 36-31. Για 3 ο Στόλης, δεν μπορεί. Φωτόπουλος, ο Δεδούσης έβγαινε σε ευνηδιασμό. Δεν προτίμησε μεγάλη πάσα, προτίμησε να χαλαρώσει ο Μπαλτζόγλου. Κάποιο λάθος με το χρονόμετρο. Φωτόπουλος, κακή η πάσα του. Και αλλαγές. Επαναφορά 5-45, 36-31. Σαρίς. Εκεί έχει εύκολο μισμάτς ο Σκοπελίτης και βάζει το καλά 38-31. Έτσι πως μας έχει αποδείξει, το κάνει πολύ εύκολο ο Σκοπελίτης κάτω από το καλάθι. Στου τριών πόντων που δοκίμασε αστόχησε ο Μοσκόβογλου, δεν μπόρεσε και με τη μία θα πάει μέχρι το λεγά, θα πάρει το φάουλ και δύο βολές. Ο Πλεξουσάκης. Πλέξουσάκης. 40-31 και μία συμπληρωματική βολή για τον Κωνσταντίνο Πλεξουσάκη. Θα τη βάλει. Έχουμε time out στα μισά, στα 5 λεπτά. 41-31 διαφορά ξανά σε διψήφιο αριθμό που τον επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το time out, τελευταία 5 και 10 απομένουν.
Με το σκορ να είναι στο 41-31 και τους πάνω στην επίθεση. Απέφυγε, εκτέλεσε, αστόχησε ένα time out. Κόφογλου, ο Λαδάς, όμως Κόφογλου γυρνάει μπάλα και κάνει λάθος πάσα εδώ. Πλεξουσάκι 2-1. Μέχρι το lay-up μέσα για το 43-31. Ξανά ωραίος ευνηδιασμός της Στάκης. Αυτός που βάζει το καλάθι. Ο Λαδάς, Ατσός, θα το πάρει για τρεις, δεν θα το βάλει. Να πήδησε η μπάλα. Σιγά σιγά η ζυγαριά νομίζω αρχίζει να γέρνει. Ο Σαρής που προσποιήθηκε, έκανε πάσα, νομίζω ότι ήταν αλλού. Γελάνε εδώ, ωραία στιγμή. Λεξουσάκι. Και κάποια ωραία αστεία για τον πάγκο. Περιμένουμε να φέρουμε λίγο την μπάλα. Μπαλτζόγλου. Λαδάς. Ο Μπαλτζόγλου ξανά. Σκοφογλού. Ωραία πάσα. Άστοχο το τελείωμα του Λαδά. Εξαιρετική πάσα του Σκοφογλού. Εξουσάκης. Τελεί για τρεις ο Στόλης. Δεν μπορεί. Φάουλ εδώ του Στόλη πάνω στο Λαδά. Μπάλα θα είναι από το πλάι. Περίμενε ο Μπαλτζόγλου, βγάζει έξω, Φωτόπουλος προσποιήθηκε. Λαδάς, ωραία, Μοσκόβογλου, μέσα κι αυτό. 43-33, εξαιρετική κυκλοφορία εδώ. Καλή άμυνα, αλλά ο Πλεξουσάκης έξυπνα χτύπησε την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του. Πήγε μέχρι μέσα και έβαλε το λέει Αποστόλη, 45-33. Μπαλτζόγλου. Για δύο, αστόχησε. Οι Ριταϊρίς έχουν πάρει ένα προβάδισμα 12 πόντων. Φάουλ εδώ του Λαρετζάκη. Ξανά στο παρκή ο Σκοπελίδης Μάριος. Σκοχογλου ξανά εύστοχος. Σαν ρομπότ, σαν μηχανή. 45-35, εντάξει. Έχει βάλει η ίδια φάση, το ίδιο σούτο, είχε κάνει πάμπολες φορές. Δεν σταματάει. Και καλά κάνει, εντάξει, εννοείται. Στόλης. Στόλης για τρεις, αφύλακτος, όχι. Μπαλτζόγλου μάζεψε. Λαβάς. Θα κρατήσει ο Μοσκόγλου, θα εκτελέσει άλλο ένα και αυτό μέσα. Τώρα νομίζω ότι το δεκάλεπτο δεν έχει χάσει.
45-37, 1-46. Στόλης. Προκανίζει το χρόνο εδώ. Στόλης με τον Μπαλτζόγλου. Στη γωνία έφυγε εδώ η μπάλα του Λαρετζάκη. 1-27 που μένουν. Μπαλτζόγλου περνά φαουλ του Στόλη από πίσω. Είναι βολές. Πάει στην πρώτη Μπαλτζόγλου, 45-38. Κάνει την βολή. Παίζει ο Βάτσος εδώ. Σάκη ξανά ελευθερώθηκε, εκτέλεσε, αστόχησε, Φωτόπουλος το rebound. Λαβδάς, 58 δεύτερα. Λαβδάς λύστηκε και πήρε φάουλ για δύο βολές. Είχε πέσει πάνω στον τοίχο. Μέσα η πρώτη. 45-39. Έξω η δεύτερη, 6 διαφορά, Στόλης, 47 δεύτερα, ροκανίζει όσο μπορεί το χρόνο. Έξω, έξω, πάντα, ένας, πάνω. Στήρης. Ο φάουλ. Τα τέσσερα για επίθεση. Φέρει. Δεν μπορεί. Σάκης φάουλ. Τέταρτο. Καρέκ μια. Η μπάλα εξαιρετική πάσα, αλλά και αυτή ήταν μια πασάρα. Το χάσε όμως ο Σκοπελίδης Μάριος. Ο Λαδάς πάει μέχρι μέσα, θα βάλει το lay-up, το τελευταίο καλάθι του αγώνα, 45-41, και με αυτό το τελευταίο καλάθι του Λαδά το μάτς ολοκληρώνεται, κάνουν το 3-3 στο κύπελο, συνεχίζουνε. Στο μπασκετάκι κάποιοι ρητοειρείς αποχαιρετούν τη διοργάνωση και πλαισιώνονται στο πρωτάθλημα οι Phoenix Bam. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Θα επιστρέψουμε μετά αύριο να πούμε. Καλό βράδυ!